με μια ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες αλλά και την πολιτεία, η ελληνική αντικαρκινική εταιρεία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη χρήση τζακιού. Στην επιστολή της αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Καθώς διανύουμε μια περίοδο με αρκετό κρύο, πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε το τζάκι για να ζεσταθείτε. Είτε γιατί θέλετε να απολαύσετε μια αίσθηση θαλπορής, να δώσετε μια νότα γραφικότητα στη ζωή σας, είτε γιατί σας είναι οικονομικά πιο συμφέρουσα επιλογή θέρμανσης. Τίποτα από τα δύο δεν ισχύει. Η καύση ξύλου έλκει στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, στον αέρα, μεγάλες ποσότητες πολυκυκλικών αρωματικών υδρογων ανθράκων, βενζινολίου, διοξινών και αιωρούμενων σωματιδίων και μάλιστα των πιο μικρών, των γνωστών ως RM2,5, τα οποία διεισδύουν και εγκαθίστανται πολύ βαθιά στις κυψιλίδες του πνεύμονα και από εκεί περνούν στην κυκλοφορία του αίματος, φτάνουν σε διάφορα όργανα του σώματος. Η ρήπανση αφορά τόσο τον αέρα του σπιτιού που έχετε αναμένο το τζάκι, όσο και τα γειτονικά σπίτια αλλά και τον αέρα στους δρόμους που κινούμαστε.